Ένα μεγάλο μέρος των βάουτσερ του ΕΣΠΑ κατευθύνεται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς σε βάρος των δημοτικών, σημειώνει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, Βαγγέλης Χριστοδούλου, επισημένοντας πως το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, επομένως αντιμετωπίζεται αναλογικά και στην Κέρκυρα. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλει ο Βαγγέλης Χριστοδούλου, η διοίκηση του ΣΥΚΙΠΑ δεν οργάνωσε εγκαίρως τη διαχείριση του προσωπικού όλο το διάστημα που προηγήθηκε, ενώ υπήρχε και μια προκήρυξη κάλυψης των κενών θέσεων με συμβασιούχους. Ως συνέπεια, τόνισε, γίνονται αθρώες μετακινήσεις προσωπικού, βρεφονιπιοκόμων, βοηθών βρεφονιπιοκόμων και βοηθητικού προσωπικού, ακόμη και εργαζομένων με αναπηρία. Έχουμε μετακινήσεις που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις που δεν θέλουμε να τα λέμε και στον αέρα. Με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ειδικά προβλήματα, αμαία να το πω, και μετακινούνται με ανάλογο το τρόπο. Και παρόλο που οι συναδέλφοι σας αυτές διαμαρτυρηθήκανε, δυστυχώς, αντί να εισπράξουν από την κυρία Ζεργού, την πρόεδρο, την ανάλογη σημασία που θα έπρεπε να δώσει σε αυτό το ζήτημα και να πει έστω έγινε ένα λάθος, δυστυχώς εμένει στην απόφασή της να μετακινήσει συνάδελφο αμαία από την πόλη στη Λευκύμη. Δηλαδή, ενώ διοριστήκανε πριν 3-4 μήνες να ξεσπετιωθούν για να ξαναπάνε στη Λευκύμη ή να μετακινούνται οδικώς με δυσβάστακτο κόστος. Αναφέρεστε, μιλάτε σε πληθυντικό, είναι πάνω από μία περίπτωση, δηλαδή είναι δύο περιπτώσεις. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Την περασμένη Δευτέρα έγινε διοικητικό συμβούλιο στο Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας. Αρκετοί ήταν οι εργαζόμενοι που πήγαμε και έκαναν διαμαρτυρία, ώστε το Σωματείο να στηρίξει τα δίκαια αιτήματά τους. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε σήμερα, ως ΔΑΣ που συμμετέχουμε στη διοίκηση του Σωματείου. Δυστυχώς το Σωματείο, παρόλο που πέρασαν τόσες μέρες, αντί να στηρίξει τους εργαζόμενους και να απαιτήσει να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματα, δυστυχώς τηρεί σιγή ηχθείως. Εμείς καλούμε τη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα ζητήματα να τα δει και ειδικά στο ζήτημα της μετακίνησης, της παράλογης μετακίνησης της συναδέλφου ΑΜΕΑ, αυτή τη στιγμή να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Το ζήτημα αυτό θεωρούμε ότι θα απασχολήσει και τις επόμενες μέρες και τα υπόλοιπα συνδικάτα του νομού μας. Ειδικά το να μετακινείται ένα εργαζόμενος αμαία είναι ένα ζήτημα που φεύγει πλέον από τη δικαιοδοσία ενός σωματείου. Θα υπάρχει μια γενικότερη καταγραφή, θεωρούμε, για μια τέτοια περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή οφείλει να λάβει τις ευθύνες της, όπως επίσης και η διοίκηση του ΣΥΚΙΠΑ.